Για τα μέτρα που ισχύουν από σήμερα στην εστίαση θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος και πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, τον κύριο Γιώργο Καβαθά, ο οποίος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, πρόεδρε. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Καλώς ήρθατε στο Real FM 107,1. Καλημέρα, κυρία Σαρμολαδά. Καλημέρα και στους ακροατές σας και ευχαριστώ εγώ για την πρόσκληση. Τι ισχύει από σήμερα για την εστίαση σε εσωτερικούς και υπαίθριους χώρους για πελάτες και εργαζόμενους, κύριε Καβαθά? Για τους εσωτερικούς χώρους ισχύει η είσοδος μόνο για εμβολιασμένους ή νοσήσαντες με την επίδειξη του QR από το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Και βέβαια, εφόσον έχουν παρέλθει 14 μέρες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολιασμού. Και το καινούριο είναι, όπως είπατε, που προκύπτει από την κοινή υπουργική απόφαση, ότι οι έφηβοι 12 μέχρι και 17 ετών μπαίνουν στα καταστήματα όχι με self-test αλλά με πλήρη εμβολιασμό. Και βέβαια εξακολουθεί να ισχύει στον εξωτερικό χώρο το μεικτό σύστημα, δηλαδή και εμβολιασμένοι και ανεμβολίες. Τώρα θα μείνω λίγο σε αυτό για το fake που αντιμετωπίζει ως ενήλικες τα παιδιά άνω των 12 ετών. Το περιμένατε? Και τι σημαίνει αυτό για τα συνοικιακά μαγαζιά τα οποία απευθύνονται σε οικογένειες? Θα αφήνουμε το παιδί απ' έξω? Κοιτάξτε, έχω πει ότι από την εξαγγελία του μέτρου που εφαρμόζεται από σήμερα και μέχρι 31 Μαρτίου, ότι δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων. Οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα ουσιαστικά να δέχονται περίπου το 50% των πελατών. Το δυνητικό της πελατών, μάλλον. Οι υπόλοιποι δεν θα μπορέσουν να μπουν στα καταστήματα, που σημαίνει ότι μειώνεται ο κύκλος εργασιών. Τώρα με το επιπλέον μέτρο για τα παιδιά 12-17, εκεί έχουμε μια απώλεια ακόμα μεγαλύτερη. Είναι λογικό, ιδιαίτερα όταν πάνε οι οικογένειες για φαγητό. Τα παιδιά δεν μπορούν να μείνουν ούτε έξω, ούτε να μην συνοδεύουν τους γονείς σε μια οικογενειακή έξοδο. Άρα ακόμα μεγαλώνει το πρόβλημα στον κλάδο και ο κλάδος χρειάζεται μέτρα στήριξης. Ποιος εκτιμάται ότι θα είναι τελικά ο αντίκτυπος των νέων μέτρων στα εστιατόρια και τα καφέ και πόσο δύσκολο θα είναι για τους επιχειρηματίες να κλείσουν την πόρτα στους ανεμβολίαστους πελάτες τους? Μπορεί να κάνουν τα στραβά μάτια και πόσο βαριά θα είναι τα πρόστιμα σε μια τέτοια περίπτωση? Τα πρόστιμα είναι ιδιαίτερα αυστηρά για τις επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να τονίσω ότι εκτός από των απολειών που αναφέραμε προηγουμένως, υπάρχει και η απώλεια λόγω μεικτών παρεών. Το αντιμετώπισα και εγώ σε έξοδό μου. Ένας από την παρέα δεν ήταν εμβολιασμένος και χρειάστηκε να χωρίσει η παρέα, να μείνει μισή εκτός καταστήματος, στο εξωτερικό χώρο δηλαδή, και οι υπόλοιποι στον εσωτερικό. Αλλά αυτό έγινε υπό τις συνθήκες τις σημερινές, τις καιρικές. Αυτό αύριο δεν θα μπορεί να γίνει, όταν θα έχουμε, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, θα μπούμε στο χειμώνα. Που σημαίνει ότι πιθανότητα να έφευγε η παρέα ολόκληρη. Ναι. Άρα οι απώλειες είναι και επιπλέον. Άλλωστε, εάν κάποιος πει σε κάποιον φίλο του, σε μια φίλη του, να βγουν και να είναι ανεμβολίαστος, δεν θα βγει ούτε ο άλλος που είναι εμβολιασμένος. Άρα είναι και οι παράπλευρες απώλειες που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Και επίσης, τι θα γίνει άντες στα αστικά κέντρα που, ξέρετε, υπάρχουν και τα όργανα, που τα ελεγκτικά όργανα, το καταλαβαίνω, είναι και λίγο ίσως πιο απρόσωπο. Στην επαρχία όμως, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί αυτό. Εκεί οι προσωπικές σχέσεις είναι, τώρα τι θα πούνε σε ένα χωριό, σε μια επαρχιακή μικρή πόλη που έχει 3-4 μαγαζιά, τι θα πει, μην μπαίνεις? Φανταστείτε σε ένα καφενείο ενός χωριού που είναι υπερήλικες και ενδεχόμενο να μην είναι κάποιο εμβολιασμένο. Αυτός είναι καταδικασμένος να μένει στο σπίτι του. Βεβαίως, πρέπει να τονίσω ότι το μόνο όπλο που έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον κορονοϊό είναι ο εμβολιασμός. Ναι. Και θα πρέπει να μπούμε σε μια λογική ότι πρέπει να, όχι μόνο για να προστατεύσουμε την υγεία μας, για να προστατεύσουμε και την οικονομία της χώρας και να προστατεύσουμε και τις θέσεις εργασίας. Γιατί όλοι αυτοί οι περιορισμοί είναι βέβαιο ότι αργά ή γρήγορα θα φέρουν απώλειες θέσεων εργασίας. Γιατί και σήμερα που μιλάμε, όταν θα μπούμε από σήμερα που μπαίνουμε σε πλήρη εφαρμογή του μέτρου και προϊόντες του χρόνου μπαίνουμε και στη χειμερινή περίοδο και θα είμαστε μόνο
Τελειώνουν τα τραπεζάκια έξω, μπράβο. Έξω, ακριβώς εκεί το προσωπικό, το μισό δεν χρειάζεται πλέον. Ναι, είναι μικρότερη χώρη. Να κλείσουμε, κύριε Καβαθά, με ένα σχόλιο σας για τα μέτρα που ανακοίνωσε από την 85η ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Από ό,τι είδα, ήσασταν μέσα στο βελίδιο, το παρακολουθήσατε διαζώσεις δηλαδή. Είναι αρκετά για να λύσουν τα προβλήματα των επιχειρήσεων τα οποία διωγγώθηκαν στη διάρκεια της πανδημίας? Κοιτάξτε, τα μέτρα που εξήγησε ο Πρωθυπουργός είναι μέτρα που αγγίζουν τα 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι μέτρα που βοηθούν σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού και των επαγγελματιών, βιοτεχνών εμπόρων, αλλά και των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα ιδιαίτερα. Αγγίζουν, δημιουργούν προϋποθέσεις για καλύτερες θέσεις εργασίας. Βέβαια δεν είναι τα μέτρα που περίμενα να ακούσω τον Πρωθυπουργό στο πλαίσιο και των πιέσεων από εξωγενείς παράγοντες και των αντιμήσεων που έχουμε στην αγορά. Δεν άκουσα κάτι για μείωση ή κατάργηση των ειδικών φόρων κατανάλωση στο καφέ, είτε στον πνευματόδη, είτε στα καύσιμα που έχουν εκτιναχθεί και βαραίνουν το σύνολο του πληθυσμού. Και νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναδούμε λίγο τα μέτρα στο επόμενο διάστημα, για να πραγματικά να μην αντιμετωπίσουμε πρόβλημα υπερβολικών ανατιμήσεων. Άλλωστε, στην τελευταία έκθεση του Ινστιτούτου της ΓΕΣΕΒΕ για το οικονομικό κλίμα, έχουμε για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια που πραγματοποιούνται εξαμηνίες έρευνες, το 22% των επιχειρήσεων να έχει προχωρήσει σε ανατιμήσεις, αυξήσεις τιμών. Ναι. Και αυτό είναι το επικίνδυνο, διότι μπαίνουμε στην σφαίρα του πληθωρισμού και μια οικονομία όπως η δική μας και υπό τις συνθήκες που αντιμετωπίζουμε λόγω κορονοϊού, το μόνο που δεν χρειάζεται είναι πληθωρισμός. Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Καβαθά. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα και σας, κύριε Σωμαλό.